Αγοράκι μου, Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να ενημερώσουμε αρχικά το φιλοθέαμον κοινών ότι θα είμαστε οι δυο μας σήμερα. Θα έχουμε πάλι απουσία της Σοφίας. Δύο στα δύο. Είχε δύο κίτρινες. Κοίτα, μπάσκε... Εδώ είναι δύο κίτρινες, δύο αγωνιστικές. Μπάσκε, πώς το λένε, μπήκε στον ναό του στοιχήματος και οικονόμησε. Και κουκουλώθηκε, ή μάλλον και το ανάποδο μπορεί να έφυγε το κουκούλο μου. Και λέει, πού να πάω εγώ τώρα. Τι δεβόμους με δείξαν, αυτοί με λέγανε λεωφόρος επιτυχιών και εγώ είμαι σε ένα διέξοδο, σε ένα χωματόδρομο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Με τη Σοφία, το κλείνουμε το θέμα γρήγορα. Θέλω να πάμε στον άνθρωπο σύχαμα. Στον άνθρωπο αηδία. Που διαβάσαμε το παιχνίδι χθες και μας. Όχι, όχι, πέρα από το στοιχηματικό. Όχι, δεν θα αναφερθούμε τώρα στο στοιχηματικό. Αυτός ο επόπτης που ακούει στο όνομα Σπυρόπουλος από την Ανατολική Αττική, δεν ξέρω πού το βρίσκει το δικαίωμα να χαλάει την καθημερινότητα πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Την ευτυχισμένη καθημερινότητά τους. Εγώ εκνευρίστηκα αφάνταστα. Δηλαδή, ανέβασα τουλάχιστον 300 φυγμούς. Φίλε μου, Σταύρο, άκου να δεις το αυτό. Αυτός πάει και διδάσκεται, υποτίθεται, το τι είναι το offside. Ας πούμε το Α και το Ω. Τι τον λένε, η γοητεία της απλότητας. Ο τελευταίος. Ο επιθετικός δεν πρέπει να είναι μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό. Και ωραία. Η ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Μπράβο. Ή διαζευτικό, μέσα σε παρένθεση το λέει, να καλύπτεται 5 μέτρα. Τότε και πάλι δεν είναι offside, δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να είσαι οποιοδήποτε από τους θεατές της Νέας Σμύρνης. Είναι δυνατόν να μην δεν το δεις. Την τηλεόραση σε πρώτο χρόνο, ότι δεν είναι offside. Κατά τον Τροϊκό πόλεμο, ο Έαντας. Ο γνωστός, ο Έλληνας, αυτός ο ήρωας, είχε πει εδώ αργή. Όταν οι αργοί, οι κάτοικοι του Άργους και πολεμιστές. Οι αργοί με έψιλον γιώτα, όμικρον γιώτα, έτσι. Είχαν αρνηθεί και φοβηθεί τους Τρώες σε ένα πόλεμο. Σε μια τοπική μάχη. Ναι, σε ένα μπαράζι. Μπράβο, δηλαδή ντροπή σα η χάματα. Αυτό λέμε και εμείς τώρα. Ντροπή σου, ρε Σπυρόπουλε. Αρχαία θα το πεις. Εδώ Σπυρόπουλε. Που δεν έχεις. Που δεν έχει. Που δεν έχει ντροπή. Γιατί η ντροπή είναι φοβερό τσίπα. Είναι αυτό που λέμε. Να έχεις λίγο τσίπα επάνω σου. Και άντε έκανες το λάθος αυτό που δεν το βλέπεις. Δεν το είδες. Τελείωσε το μάτς. Έκανες λάθος ανθρώπινο. Μετά γιατί δεν βγαίνεις σαν άντρας και να πεις είμαι σύχαμα. Ντροπή μου για τον εαυτό μου. Έτσι. Τιμάω τα όποια παντελόνια φοράω. Ό,τι απέμεινα από αυτά. Αυτά τα λίγα για να μην κρυώνω. Και παρετούμε. Εξετέλεσε το έργο σου. Ναι. Πού θα πας, δηλαδή. Κοιτάξτε εδώ τις προεκτάσεις, τις οποίες τις βλέπει ο κάθε λογικός άνθρωπος. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Καραϊσκάκης την Κυριακή, σε 5 μέρες από τώρα, έχοντας τον Ολυμπιακό 2 βαθμούς επάνω. Ενώ θα ήμασταν στην χειρότερη, στην καλύτερη που ήταν ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, θα ήμασταν μαζί. Και γιατί να ισοφαρίσει, να έχανε ο Ολυμπιακός. Δεν κατάλαβα να πάω. Θα ήμασταν ένα επάνω. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέτος παίζει. Έτσι. Με όλους ανάποδα, τους πάντες και τα πάντα, έτσι. Τους δώσαμε και 2 βαθμούς αβάντζο. Έτσι, αβάντζο. Αυτό το κοιτάει κανένας. Έτσι, πάρτε και 2 βαθμούς, γιατί μικρή θυμάσαι που ήμασταν εμείς καλύτεροι και άλλοι χειρότεροι και λέγανε μην ξεκινήσουμε από το 0-0. Ναι, πάρε 2-0 και πόσα παίζουμε στα 2,5. Ναι. Απλώς να έχουμε εμείς την μπάλα πρώτη και κερδίζαμε πάντα 2,5-2. Ναι. Κατάλαβες, έτσι γίνεται και τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εκεί πέρα και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά σε όλη την Ελλάδα, γιατί παντού είναι οι παοξίδες. Μην χάνετε καθόλου την ψυχολογία σας. Αυτά που βλέπετε όλα αφήστε τα μακριά από τη ζωή σας και να είναι παγερά διάφορα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πρωταθλητής αυτή τη σεζόν. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν ή οποιοδήποτε και ή οποιοδήποτε. Στηρίζουμε άρρωστα την προσπάθεια που γίνεται και ξαναλέμε. Χωρίς ο ΠΑΟΚ να είναι καλός ακόμα στις 4 αγωνιστικές όπως πρέπει στα μάτια τα δικά μου. Στην προσωπική εκτίμηση. Λογικό είναι. Εγώ τον θεωρώ, ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν ελαφρυντικά, όμως υπάρχουν τεράστιες προοπτικές ανόδου της ομάδος. Η ομάδα μόλις θα βρει ρυθμό, θα τους δίνουμε αλφαβητάριο όλους από αυτά τα μεγάλα, είπαμε του δημοτικού, και θα λένε 1, 2, 3. Καλά πήγαμε σήμερα. Ναι. Έτσι, 1, 2, 3, 4, ξεφύγαμε, παιδιά. Ναι. Εμείς. Κάλμα, ναι. Ναι, εδώ, κόψτε. Επανέρχομαι σε αυτό το Σπυρόπουλο. Κρίμα σου, άνθρωπέ μου. Ντροπή σου, ξανά. Έτσι, είναι δεν ό,τι... γίνεται, να, δηλαδή, είναι δεν γίνεται να δίνουμε μάχη ποιο είναι χειρότερο από τον άλλον. Εκεί που λέμε ότι αυτό είναι το σύχαμα, βρίσκεται ένα άλλο να κάνει πιο δυνατή σιχασιά από τον προηγούμενο. Έτσι, και τα έχουμε μπερδέψει όλα με στο μυαλό μας. Δεν καθόμαστε εδώ να σημειώνουμε τώρα τις αλητίες αυτών. Γιατί πρόκειται περί αλητιών. Ανατολικής Αττικής, ξέρεις ποιοι είναι. Ανατολικής Αττικής. Ακριβώς. Θωμάς, Γιαννάκης, αυτοί είναι. Αυτοί παίρνουν κάτι κατευθύνσεις. Αλλά και να παίρνουν κατευθύνσεις και να έχουν μέσα στο μυαλό τους να βοηθήσουν με τον τρόπο τους. Αυτό. Είναι και κλέφτης να είσαι δηλαδή. Πού είναι κλέφτης αυτός. Είναι κλέφτης, ξεκάθαρος. Μας πήρε τα λεφτά της έπιβασης. Πέρα από τα χρήματα που παίρνει,
παίρνει και την ψυχολογία. Πάει να μας πάρει την ψυχολογία. Κάτι που δεν θα καταφέρει ποτέ, έτσι. Και στη συνέχεια είπαμε, δεν παρετείται. Μέσα του δεν έχει ηθικούς φραγμούς κανέναν. Όχι, ρε, το μεγαλώσαν έτσι. Αυτό τώρα μπορεί να κοιμήθηκε και ευχάριστα. Ναι. Τι ωραίο παιδιά. Έργο πήγα, μια μπορεί χαρά. Να έχει γράψει ναι. Κοντέρα. Άλλαξε και του τραπεζικού λογαριασμού του σίγουρα τα νούμερά του, τα θετικά. Ναι. Αυτά τα κάτω από τα δέντρα, πιο κάτω. Εντάξει, φίλε, αυτό είναι όμως. Αυτό είναι, αλλά είναι αηδία. Εμείς πρέπει να το πολεμάμε αυτό νυχθημερών. Όχι, το πολεμάμε. Ναι, έτσι, έτσι πρέπει. Και πρόσεξε, ποια είναι η άμυνά μας. Εμείς δεν έχουμε τα φόντα, ρε φίλε, να πάμε. Ένας. Και φαντάσου τώρα, λέμε ότι έχουμε την ΕΠΟ, τη ΜΕΠΟ, τη δεξιά, τα αριστερά. Δηλαδή, άμα δεν την είχαμε, τι θα γινόταν, παιδιά, για πέστε μας. Δεν υπάρχει ΕΠΟ. Εμείς βάζουμε γκολ και αγωνιούμε αν θα δείξει τη σέντρα ο διαιτητής. Γκολ, κανονικό. Κοιτάμε, θα μπει, δεν θα μπει. Ναι. Έτσι. Το έχουμε άλλα προβλήματα. Με την ΑΕΚ λέγαμε θα έρθουν να παίξουν ή θα φύγουν. Άλλο τέτοιο. Και ερχόμαστε με τον Ολυμπιακό. Θα παίξει αυτό στην Κυριακή ή πάλι θα αρχίσουν οι κορδέλες το ένα και το άλλο. Δεν θα υποθυμίσουμε να πάρουμε το παιχνίδι έτσι, 6 βαθμούς. Έτσι πως έγινε. Όχι, εμείς θα τα παίξουμε τα μάτσα. Εμείς θα τα παίξουμε όλα στην ευθεία, στην πεδιάδα μάχη. Και θα δικαιωθούμε 100%. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Έχω 4-4. Τι άλλο. Από πότε θυμάσαι τον Πάουκ έχει κάνει 4-4 στην αρχή. Όχι, δεν θυμάμαι. Α, ξέρεις τι, πρέπει να ήταν πήγαμε το πρωτάθλημα τότε. Το 85. Τότε είχαμε ξεκινήσει εντυπωσιακά, θυμάμαι. Και είχε χαλάσει το σερί με ένα χ στο εγάλεο, ένα 2-2 νομίζω. Ναι. Είχαμε κάνει 4-4 τότε, ναι. Το θυμάμαι γιατί είχα τρέλα και έγραφα τα πάντα. Τα έγραφες. Ναι, βέβαια. Τα γραπτά μένω, φίλε μου. Τώρα άκου να δεις τι γίνεται. Ναι. Βγάζω πάω μια ανακοίνωση. Τι να κάνει και ο Πάκου. Τώρα πρέπει να βγάλει κάτι, ρε γόρι μου. Εντάξει. Δεν μπορείς. Τι να τις κάνουμε τις ανακοινώσεις. Ναι. Ναι, αυτό λέω ναι. Κι εγώ, αλλά ο κόσμος θέλει ανακοίνωση, ρε γόρι μου. Ναι. Είμαστε σε αυτό το momentum. Βλέπεις την άκρη να βγάλει καμιά αντίδραση. Όχι, ρε, τίποτα. Τους Κινέζους. Ναι. Κανονικά. Αφού το έργο είναι αλλιώς. Δεν είναι αυτό το έργο που παίζεται με, δεν παίζεται με τις ανακοινώσεις. Αλλιώς παίζεται, παρασκηνιακά. Αλλά τέλος πάντων βγάζει μια ανακοίνωση και θέτει 4 ερωτήματα. Ωραία. Στην κυβέρνηση. Για τη μη δημιουργία του ΒΑΡ, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Και σε κάποια φάση βάζω την αγάπη και το πάρει να δει τη λέγα αυτή του Υπουργείου. Ρε. Η αγάπη στέλεχος εδώ του, στέλεχος. Του Λίμπερ. Αρχιστέλεχος εδώ πέρα ναι. Την έχω. Ναι. Αρχιστράτη. Όταν ήρθε εδώ πέρα κοιτούσε στο πάτωμα. Ναι. Τώρα μας κράζει όλη την ώρα. Αυτό είναι. Ναι. Εξέλιξη. Εξέλιξη, ναι. Τέλος πάντων. Και σηκώνει το τηλέφωνο ένα που είναι γραφείο τύπου εκεί στο Υπουργείο. Mm. Ο οποίος λέγεται Τόλης Χορτάτος. Έφαγε ο Χορτάτος. Έφαγε ο Χορτάτος. Και πουλάει τρέλα. Δεν έφτασε η διαρροή που βγάλαμε χθες, λέει εκεί. Αιρωνία. Ιρωνία. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα ο Τόλης Χορτάτος πλέον θα είναι κεντρικό πρόσωπο στη ζωή μου. Θα πολεμηθεί. Θα πολεμηθεί. Θα πολεμηθεί. Ωραία. Δεν ξέρεις τώρα, άμα πιάσω κάποιον να και σκαλώσω. Και τι να κάνω. Δεν το ξέρω. Πάνω, το καλύτερο παιδί του πλανήτη, εντάξει. Ναι, αυτό δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Το κρίνουμε για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι βρήκα χόμπι. Ναι. Ότι την επόμενη εβδομάδα θα ασχολούμαι μόνο με αυτό. Ναι. Με Χορτάτο. Με Χορτάτο. Είναι και το επίθετο βολεύει. Δηλαδή, άμα ήταν καραγκούνι, δεν θα με βόλευε. Αυτοί τώρα που κάνουν αυτές τις μυθικές αποφάσεις που βγάζουν οι επόπτες, οι διαιτητές, αυτά τα αποκοιήματα συχαμάτων και φαντασίας, τα γκολ, αυτοί βλέπουν δικά τους γκολ. Μόνο τα ακυρώνουν, τα βάζουν, μόνο ό,τι θέλουν να κάνουν. Έτσι. Μου θυμίζουν γιατί γεμίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Επάνω στην Παναγία Σουμελά έχει μία εικόνα. Η εικόνα χρυσή και από κάτω γράφει τα δύο ονόματα των δωρητών. Ξέρεις ποιοι είναι οι δωρητές, φίλε μου, καλέ. Να το βάλουμε quiz. Εντάξει, λίγοι θα το. Μπορεί να την έχουν δει πολύ. Ωραία. Quiz λοιπόν. Ποιοι είναι οι δωρητές του Σταυρού, του Χρυσού. Ωραία. Στην Παναγία, που έχει την Παναγία Σουμελά. Δεξιά μπαίνοντας. Από δεξιά και εκεί. Τεράστια εκκλησία. Δεξιά μπαίνοντας. Ναι. Ναι, δεξιά μπαίνοντας. Εκεί. Στις ποιοι είναι οι δωρητές. Άγιοι άνθρωποι. Θα απαντήσουμε σε κάποια φάση στο συγκεκριμένο ερώτημα, αν δεν τα καταφέρετε εσείς. Γιατί εγώ σας πιστεύω. Και οι δύο φυλακισμένοι, βοήθεια του κοινού. Πού να απαντήσουν, να απαντήσουμε τώρα, να δώσουμε λύση. Άντε καλά, μην απαντάτε. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ναι. Άκης Τσοχαντζόπουλος, οι δωρητές της εικόνας. Ναι, ωραίο αυτό. Βέβαια. Ο Καπόνε ήταν από τους πιο θρήσκους που υπήρχαν. Και ο Μάκης, ο ψωμιάτης, να ξέρεις, από μέσα εσωτερικά, ο συγχωρεμένος ο Μάκης. Ναι. Δεν, μέσα, ο Μάκης δεν πέθανε. Με εικόνες. Μητρός στο παραμύθι. Με εικόνες. Δεν πήγε στην κηδεία. Δεν ανοίχτηκε το τέτοιο τέλος. Δεν ανοίχτηκε. Δεν είναι. Εγώ σου λέω είναι μια χαρά. Μακάρι είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Ο οποίος Μάκης, θα πούμε ένα περιστατικό εντάχει. Ναι. Ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ. Έπαιζε η ΑΕΚ με τον Πανιόνιο την Κυριακή. Και πήγε την Πέμπτη και του έδωσε το Πέμπτη νίκη. Ναι. Πέμπτη νίκη, πάρτε από σακούλε του σκουπιδιών. Μάπε. Καλά, εννοείται. Πασόκι και τότε. Ναι. Ρωτάει ο Τσάρτα, του λέει: Πρόεδρε, δεν παίξαμε. Δεν έχει σημασία, λέει: θα παίξετε. Ναι. 6-2 το μάτ. 6-2 κανονικά η ΑΕΚ. Και ο Άγιο Μάκη, άλλο μια πτυχή ωραία του χαρακτήρα του, ήταν μια φορά. Έρχεται ένα παίχτη να εισπράξει μια επιταγή.
η οποία ήταν, είχε κάνει βόλτες τρένα, ήταν μεταχρονολογημένη. Mm. Ας υποθέσουμε ότι ήταν έκτο και είχε φτάσει 12ος. Ναι. Πέρασε ο καιρός. Πίεζε λίγο τον, λέει: δεν πλευώθηκα, λέει ακόμα, το λέει ο παίκτης. Γιατί εγώ μου το λέει: δεν πλευώθηκες. Έλα από το γραφείο να πάρεις τα λεφτά. Ναι. Πάει λοιπόν στο γραφείο, του δίνει την επιταγή. Mm. Έτσι λέει: φέρει την επιταγή να σώσει τα λεφτά. Παίρνει την επιταγή ο Μάκης και τι την κάνει. Την τρώει. Μπράβο, στάνε. Τρώει την επιταγή. Τώρα το λέει: τώρα δύσκολα. Τώρα τι να πάρεις. Ουκαλάβεις χωρίς έχοντας την επιταγή. Απλό είναι το πράγμα. Μάκης. Μάκης θεός, είδωλο. Είμαι σίγουρος ότι ζήναξες. Μακάρι. Δεν τρώω το παραμυθάκι. Μακάρι. Δεν τρώω το παραμυθάκι γιατί έβλεπα και τα μούτρα στην κηδεία. Κανείς δεν το έφαγε. Μακάρι. Κανείς δεν το έφαγε. Είδωλο, να ξέρεις, είδωλο. Λοιπόν. Δύσκολος. Δύσκολος, ναι, ναι, ναι. Δύσκολος. Δηλαδή ξέρω και πέντε σκηνικά δύσκολα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μέσα στη ζωή είναι όλα, είπαμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Και έχουμε το ΒΑΡ τώρα. Έχουμε το ΒΑΡ, ναι. Κυνηγάμε το Βασιλιάδη, λοιπόν. Ναι. Στο θάνατο. Σε εισαγωγικά, βέβαια. Δηλαδή, είναι... πότε θα το βάλουνε. Φίλε, τώρα... Αυτό, αν πάρεις, είπαμε χαρτί και στυλό, γιατί θέλουν να το κάνουν όλοι οι ακροατές. Mm. Δέστε, τι θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός, τι δεν θα έπαιρνε. Ναι. Τι θα έπαιρνε η ΑΕΚ, τι δεν θα έπαιρνε. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή πού είναι ευνοημένος, να το καταλάβουμε. Άντε, εγώ θα πω, ρε φίλε, στο πέναλτι του πριν. Όχι, ρε φίλε, δεν διαφωνώ καθέτος. Ποιο πέναλτι του πριν, Κεβιτσέ. Θα το βάλω. Τα... Όχι, να μην το βάζει καθόλου. Πώς θα το βάλεις. Κόκκινη δεν του κότσερα στο πρώτο. Ας παίξουμε παίξει παραπάνω. Ε, φίλε μου, καλέ, τον πιάνει τα πόδια. Τα πόδια το καταλαβαίνει. Τι θα πει τώρα, κουμπάει. Έπεσε ο άνθρωπος. Αυτό το άγιο φόβο. Ο φόβο που απέδειξε ότι δεν πέφτει με τίποτα, έτσι. Είδες προχθές πήρε την μπάλα, σαν τάγκ σόμιξε μέσα. Σαν τάγκ, έτσι. Στο γάμα, πάρ τον άχη και τα φιλιά μας. Δηλαδή είναι κανένα παίκτη που πέφτει. Για ποιο λόγο να μην τον περάσει. Μα εννοείται. Ο Πρίγκεβιτς έχει 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, έχει πάρει 3 πέναλτι. Μα έχει και παιδεία. Στην Αγγλία, όταν πέφτει ανέτεια, γιουχάρεσαι από του οπαδού τη ομάδα σου. Ναι. Αυτό μου το έχει πει ο Βασίλης ο Παπαμπόκης και εμένα κοίταξε. Ποτέ. Δεν είχε πάει και ο Παύλος Γιαννακόπουλος και γεννούσαν και οι νεκροί. Ο Στέλιος και γεννούσαν και οι νεκροί. Ναι. Νόμιζε ότι υπήρχαν πισίνες όλα τα γήπεδα. Και λέει εδώ δεν είναι κάτι, σου λέει κάτι είναι. Είναι το Ποσειδόνιο κάτω. Κάτσε λίγο. Έχουμε πολλά στοιχεία. Μα στείλανε οι Ρουφιάδη. Ναι, καλά. Μα στείλανε. Είπαμε έτσι, κύριε, επαναλαμβανόμαστε για να μαθαίνετε. Οι μισοί Έλληνες είναι Ρουφιάνοι και άλλοι μισοί εκπαιδεύονται να γίνουν. Τι στείλανε τα Ρουφιανάκια. Τη δωρεά του Μελισανίδη. Μελισανίδη. Έχει και Μελισανίδη. Ε, άλλο το Μελισανίδη. Εδώ λέμε στα πιο κομβικά. Μελισανίδη σε λίγο καιρό μπορεί να είναι. Κάτσε λίγο, περίμενε. Σε τέτοιου χώρου. Ναι. Όχι. Έχει site Παναγία σου μελά. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αύριο Σταύρο μου έχουμε ένα μάτς. Εσύ βλέπει εκεί πέρα το τι γίνεται. Στο οποίο είναι επιτακτική ανάγκη ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα rotation. Έτσι. Θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Ο Άρντα είναι, τι έκανε. Ο Άρντα είναι ιδανικός αυτόχειρας. Παίρνει τα χέρια του, με τα χέρια του βγάζει τα μάτια του. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν μέσα στους 14 που εναλλάσσονταν στην 11άδα. Ναι. Δηλαδή με μία λέξη βασικός. Στην ομάδα που κάθε αθλητή θα ήθελε να ήταν σε αυτήν, στο αγρότη τη ομάδα. Ναι, γιατί όπως δεν είναι μόνο τα λεφτά που παίρνει. Όχι, φίλε. Είναι μόνο η δόξα που έχει. Είναι οι στιγμές που απολαμβάνει. Ναι. Η καθημερινότητά σου είναι ευτυχισμένη. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Είσαι στηριότητα. Κάνει κάτι που αγαπά. Ναι. Ασχολούνται όλοι μαζί σου. Έτσι. Είσαι επίκεντρο. Και μόνο αν κάνει δικιά σου προσωπική ηλικιότητα. Γιατί μόνο έτσι λέγεται. Δεν θα κρυψώνει με το χάπι. Γιατί ρε Ουάβδα, τι σε έκανε. Εκτός αποστολής. Ξέρεις πόσοι παίκτες έχουν μείνει εκτός αποστολής. Ονόματα τεράστια. Για διάφορους λόγους, για τακτικούς λόγους, γιατί έτσι. 1000 πράγματα μπορεί να γίνουν. Δηλαδή δεν έχει λογική καμία. Καμία. Έκανε την Κένα με την Τζέρση. Δεν μπήκε μέσα και έκανε τα δικά του. Και εκεί τρελάθηκε ο άλλος. Και λογικά τον πετάει έξω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι προπονητής. Πρέπει να υπάρχει στον προπονητή μια φασιστική νοοτροπία και να την αποδεχόμαστε όλοι. Δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται ότι είναι καλό παιδί, πήγε καλά να τον πάρουμε και αυτό. Όχι. Ο προπονητής αυτού. Γιατί και αυτός κρίνεται στο τέλος. Εννοείται. Αυτός κρίνεται. Γιατί τώρα θα κρίνουμε έναν προπονητή ο οποίος με νούμερο έχει κουμπάει την απολυτότητα. Θα κρίνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στην Τούμπα έχει 28 στα 29 παιχνίδια νικηφορά. Στο πρωτάθλημα όλα νικηφορά. 28 στα 29, δηλαδή μιλάμε για. Τι νούμερα είναι αυτά. Όχι, 2 ήττες έχει. Με Μπενφίκα και Τσέλσι. Αλλά όλα αυτά είναι νίκες. Τι να έχει δηλαδή. Στην Τούμπα έχει μόνο νίκες πρωτάθλημα. Ε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο νίκες. Όχι σοβαρία. Και με πόσα κυκλισμένων των θεών, έτσι. Ναι, με 10 κυκλισμένων των θεών. 10 κυκλισμένων των θεών. Ναι. Πω, τι κάνουμε εμείς, φίλε. Κυκλισμένων των θεών παίζουμε. Αβάντζο βαθμού του δίνουμε και πάλι το πρωτάθλημα θα πάρουμε. Το και πάλι ήταν σχήμα λόγου μετά από χρόνια. Το πήραμε πέρσι. Ναι. Ναι, εννοείται. Το πήραμε πέρσι. Τη χαρτοπηγή Αθράκης το πήρε. Το πήραμε. Και αύριο έχω την κολλητή σου.
τα αδέρφια σου. Ναι, βέβαια. Είναι φίλοι, είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι... Τους βρίσκουμε δίπλα στα αυτοποιεία, τους βρίσκουμε στα καφενεία, τους βρίσκουμε παντού. Α, τώρα που έλεγα καφενεία, σε πω με ένα ωραίο συμβάν. Πριν έρθω εδώ, ήμουν σε ένα φίλο στο γνωστό Ουζέρι τη πόλη. Δηλαδή είναι κρίμα να μην το επισκεφτείτε. Το Λεπαντελέ στην ανατολική περιοχή. Γρηγορίου Πέμπτου είναι πού είναι? Όχι, όχι, όχι. Είναι, πιο... είναι Μητροπούλου 28. Ωραία, αν κάνει την αβάντα, σωστά, ρε φίλε. Μην κάνει μισή δουλειά. Όχι, έλεγα να το ψάξουν. Λεπαντελέ. Σταματάει η λογική με το μαγαζί, έγινε και ανακαίνιση, είναι δέσματα εκπληκτικά, στο δάκρυα. Τέλος πάντων, καθόμαστε σε μια παρέα και μιλάει ο άλλος, δεν έβαλε τον κόλλο αυτό, το over ήταν εκείνο, ξέρεις, τα γνωστά, τα καφενειακά. Και πετάγεται το αφεντικό, το οποίο είναι χαρισματικό σε σχέση με το λόγο και την ευφυΐα του και την εξυπνάδα του. Και λέει, Γιώργο, ακούς? Ναι, λέω ότι μόνο για τα γκολ μιλάνε. Δεν λένε που δούλεψε ο ένας, πώς πήγε η δουλειά, πώς δεν πήγε. Όλη η ζωή του γύρω από το στοίχημα. Το εύκολο σε εισαγωγικά χρήμα. Το οποίο δεν είναι ποτέ εύκολο, ποτέ, το ξαναλέμε. Εύκολο. Ποτέ. Απλώς η Goldbet κάνει λάθη τώρα. Μπορεί να είναι η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία μέσα στις κορυφαίες της Ελλάδος, αναμφίβολα. Αλλά τώρα τα ποσοστά της, αυτά τα πάω κάρης, είναι λάθος. Ακόμα ένα 53. Ένα 54. Τι! Ναι, ανέβηκε. Ναι, 54. Ένα 54. Επειδή τιμωρήθηκε ο άλλος. Ένα 54, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Έτσι, 54% στα λεφτά σου σε μια μισή ώρα. Ναι. Μυθικό νούμερο. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοια επένδυση. Αν πάτε να βάλετε 5.000 στην τράπεζα και πάτε μετά από ένα χρόνο να τις βγάλετε. Θα είναι 5%. Πού να είναι 5% τρελάθηκε, θα είναι 4.998. Θα σου φάνηκε όλα. Και μείον. Για φύλαξη είναι πλέον τα λεφτά στην τράπεζα, για τίποτα άλλο. Και αυτό παίζει. Ενώ επειδή ο Ντάσο στον Μπάουκ 54% στα λεφτά σε μια μισή ώρα. Εύκολα. Λιτάκια πέρα. Τα 5.000 γίνονται 7.500. Ασχημένοι και κάτι δεκαδικά ψηλά. Ναι. Για τα καφεδάκια. Άστο για τον Μπούλ. Θα δω. Ναι. Αφήνουμε στου Γκολμπεντ. Είναι πολύ καλό το νούμερο. 1.54. Μου βάζει μπρίζε τώρα. Ναι, μπορεί. Εγώ θα περιμένω το 20 λεπτό για το φορτό σου. Εντάξει, αυτό είναι δικιά σου. Αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του παίκτη. Ναι. Εμείς προτείνουμε, εδώ είμαστε δικαστήριο. Ναι. Ο εισαγγελέας προτείνει, η πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο πρόεδρος αντίστοιχα αποφασίζει. Ό,τι θέλει. Ναι. Μπορεί ο εισαγγελέας να προτείνει 18 χρόνια κάθειρξη. Ναι. Και η πρόεδρος να το δει διαφορετικά και να πει 4 χρόνια με αναστολή. Ναι, αθώς. Ναι, όλα αλλιώς. Ναι. Γι' αυτό, κύριε, αυτό. Είπαμε στα δικαστήρια ή στα απ' έξω, ο χειρότερος συμβιβασμός, η καλύτερη δίκη. Μην φτάσετε στην έδρα ποτέ. Βρέστε τα απ' έξω, αν μπορείτε. Είπαμε και κάτι τέτοιο. Να υπάρχουν αυτά μισθή. Κοίτα, λοιπόν. Εγώ που πουλάω μαγιά, μετά από τα 10 δικαστήρια, βασικά την πρώτη φορά που κάθεσαι στο εδόλιο, είδες πως είναι. Είναι τσαμπουκάς, φίλε. Ενώ πήγα εγώ άνετος με το φραπέ μου, έτσι αλλιώς, ξαφνικά, άρχισε το μάχη σφίγγει, αρχίζει, ξέρω εγώ, τσουπ, κάθεσαι εκεί και σου φεύγει η μαγιά. Βέβαια. Και αν έχει κανένα δικηγόρο απέναντι που σου πουλάει καμιά τρέλα, και επειδή δεν ανέχομαι να μου πουλάει δικηγόρο τρέλα, θολώνει το μυαλό μου, γιατί εγώ εκεί είναι το πρόβλημά μου. Mm-hmm. Εντάξει. Δικηγόρο δικό σου ή αντίπαλο? Ο αντίπαλο. Ναι. Ο αντίπαλο. Ναι, μου έχει τύχει να τα κάνω άνω κάτω με αντίπαλο δικηγόρο. Και να μου λέει ο δικηγόρο. Ενώ κάθεσαι στο εδόλιο. Ναι. Τον απαντούσε. Ναι, ναι, καλά. Δεν γίνεται, αυτό το πει. Ναι. Ναι, γιατί χαλά την έδρα, την ψυχολογία τη έδρα. Ναι, προκαλούσε άσχημα. Δεν πειράζει, η μούγκα. Την πήρα τη δίκη, αλλά την πήρα γιατί μέμα. Ήταν οι δύο μάρτυρες καλοί. Ναι. Ήταν οι δύο μάρτυρες. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι μάρτυρες. Ναι, 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 καθοριστικό. Απαγορεύεται σε μάρτυρα να πει νομίζω. Τι όταν πάει να σε πει, το νομίζω, άστο αδερφέ, έφυγες. Έφυγες. Τα φιλιά μου. Το ίσως. Κάθετος, συγκεκριμένος, απόλυτος. Ναι. Ήταν 8 η ώρα το βράδυ και τον είδα να κάνει αυτό και αυτό. Ναι. Τον είδατε καθαρά γιατί ήταν νύχτα. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σαν μέρα ήταν. Έτσι. Ναι. Τι έκανα ακριβώς αυτό. Πέντε λόγια, περιεκτικός. Συνεχίζεται λοιπόν η εκμάθηση συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα. Η εκπομπή βασιλική είναι παντός επιστημονική. Επειδή έχουμε και κάτι θέματα με φίλους και φίλες, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συμβιβασμός ο χειρότερος είναι καλύτερος από τη δίκη. Έτσι, έτσι, έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Επειδή το έχουμε ζήσει και εμείς πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Έτσι, φίλε, από μέσα. Εντάξει. Από το μεδούλι. Έτσι, δεν κάνουμε εικασίες. Όχι, εικασίες δεν υπάρχουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εικασίες δεν υπάρχουν. Και όταν λέμε ότι εικάζουμε, έχουμε στο μυαλό μας πραγματικά περιστατικά. Έτσι ακριβώς τα εντάξει. Πράγμα. Γιατί έτσι είναι το έργο. Δεν είναι αλλιώς. Στοιχήματα σήμερα έχουμε λοιπόν. Έχει η Γερμανία, έχει η Ιταλία. Γερμανία, έχει ωραία ματς. Μας έσκησε το over η Λαμία. Τώρα κοιτάξτε το. Χθες δώσαμε εμείς. Αν αυτό δεν λέγεται ληστεία, τι λέγεται? Δώσαμε γκολ τον Πανιόνιο. Ας το χάναμε από τον Πανιόνιο. Ναι. Να μετρήσω τον γκολ του Πανιόνιο και να μην έμεινε ποτέ αυτό του Χασάν. Ναι, μαζί σου. Του ποτέ. Κόκα, αλλάξα όνομα. Κόκα είναι το κανονικό. Ναι. Α, το είπε Χασάν. Πες μου 6 Αιγύπτιους του ΠΑΟΚ. 7. Μουχάμεντ Τάχα, Ιμπραήμ Χασάν. Είπες Τάχα, ρε. Μουχάμεντ Τάχα, Ιμπραήμ Χασάν. Μισό λεπτό να ρωτάω, μην βιάζεσαι. Ο Μουχάμεντ Τάχα τι χαρακτηριστικό είχε? Ένα κοντύτερο πόδι από το άλλο. Συγκλονιστική απάντηση, συνέχιση. Ναι.
Ιμπραήμ Χασάν. Δύο. Χωσάμ Χασάν. Ναι. Σάμπρι. Τέσσερις. Μαγκδί. Πέντε. Σικαμπάλα. Έξι. Βάρντα. Συγκλονιστικό. Μπράβο. Αυτό τι τόσο καλό, ο γρήγορο. Με κλώνησε τώρα. Πρώτα απ' όλα το Μαγκδί. Τον έχει δει σε προετοιμασία ο θείο μου μαζί με το Σαράφι και τον πήραμε. Από την Αλαχλή. Μαγκδί. Μαγκδί Τολμπά. Πεχτάρα. Μάγο. Πολύ ωραίο το κέντρο τη ομάδα τότε, να ξέρει. Μαγκδί Τουρσουνίδη Κονομίδη. Τρία δεκάρια. Χανόταν η μπάλα, φίλε. Τίποτα δεν πήραμε. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση δεν πήραμε. Δες και τους άλλους, τους πίσω, τους μπροστά. Δεν θέλουμε να θίξουμε, αλλά το κέντρο μας έσφιζε από ποιότητα και ζωή. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλή ομάδα. Ειδικά ο Γιωργάκης όταν ήταν καλά, τον πέτυχα. Του λέω, έλα μου, Πατσάβουλα εδώ. Τίποτα. Θα έρθω, μου λέει, θα έρθω. Θα έρθω. Έμαθα, λέει, με αποθεώνεται. Ναι. Το Γιωργάκη τον έχω δει σε έναν αγώνα, τα πρώτα του μάτσα, 1989, στην Αθήνα, δεξί μπακ, με το 2 στην πλάτη, και αναφερόμαστε φυσικά στο Γιώργο Τουρσουνίδη. Πηδούσε από πάνω τους παίκτες της ΑΕΚ. Τους πηδούσε στην κυριολεξία. Έχω πάει σε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ένα πέταλο 5-6 άτομα. Ωραία μου λοχτά. Και ξεκινάει το παιχνίδι και τραβάει ένα ξερό Γιωργάκης από τα δεξιά. Και πάει μπάλα στο δοκάρι. Και πάω να σηκωθώ. Ακόμα εκεί θα ήμουνα. Και με κράτησε ένα κάτω έτσι. Πέντε φάγαμε μετά. Τώρα που είπε, θα σηκωθώ. Ναι. Θα σε πω μια φάση ενός ακριβνή ΠΑΟΚτσή. Του Χρήστου του Καραμπέρι, αδελφός μας. Ο Παύλος μας αποθέωσε χθες, ναι, να ξέρεις. Το κοινό μας δεν ξέρω πόσο είναι. Ναι, αλλά ναι. Αυτοί που είναι. Είναι φαν. Είναι ένας και ένας. Είναι επίπεδο. Είναι όβερ. Βασικά δεν θέλουμε κοινό που να μην έχει επίπεδο. Όχι, μόνο επίπεδο. Εμείς κοίταξε να δεις, φίλε. Δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους. Ναι. Γιατί οι ηλίθιοι σε κάποια στιγμή θα μας παρασύρουν στο επίπεδό τους και θα μας νικήσουν με την εμπειρία τους. Ναι, ναι. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Θέλουμε μόνο ποιότητα. Όχι. Ναι, μόνο ποιότητα. Αυστηρή. Είμαστε οι φαραντούροι των Ετζιανών. Ναι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν με τον Χρήστο Καραμπέ. Άκου τι έχει κάνει. Δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό που θα διηγηθώ τώρα. Είμαστε στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Ναι. Στην ΑΕΚ, που ακόμα το γήπεδο υπάρχει, 2001, το 4-2. Ναι. Το 4, το 0-3, 2-0. Θυμάμαι τη Μανούλα. Ο Κάς, Εγκομίτης. Εγκομίτης. Βασίλης Μπομπόκης. Καφές. Όχι, όχι, όχι. 0-1 ο Βασίλης ο Μπομπόκης. 0-1 ο Εγκομίτης, 0-2. Ο Μπομπόκης, μπράβο. 0-3 ο Γεωργιάδης. Χωρίς να ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο κατευθείαν. Και μετά ο Ναλιτζής. Ναι, ο Ναλιτζής και προηγήθηκαν τα γκολ του. Ένα πέναλτι και ένα γκολ του, του Χούτου. Το άλλο πιστόλο το Ολυμπιακό, Τζιωβάνι. Με μυθική εμφάνιση του Αντρέ Κόβιτς που παίζει τα λάθος, τα έβγαλε όλα. Τον είχα μια εβδομάδα εγώ. Όλα τα έβγαλε. Ολοκροάτης. Και εκεί μετά, εντελώς παράδοξο, του λύσαμε το συμβόλαιο. Έπαιξε ένα μάτς και το διώξαμε. Πήγαμε το κύπελο. Λάθος χειρισμός. Τέλος πάντων, φύγαμε από το Χρήστο Καραβέ που πρέπει να αποθεωθεί στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στα επίσημα, στα μαυμάρινα επίσημα της ΑΕΚ και η αναλογία είναι 9 Ολυμπιακοί, ένας ΠΑΟΚτσής. Αυτή, ναι, είμαστε. Αυτή είναι η αναλογία. Αυτή είναι η αναλογία κανονικά. Και βγαίνει λοιπόν ο Ολυμπιακός, σηκώνονται, πανηγυρίζουν δίπλα, τους αποθεώνουν δεξιά και αριστερά, και βγαίνει ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζει την ομάδα. Και σηκώνεται ο Χρήστος, είμαστε εγώ ο Χρήστος και η Νατάσα Ιράγιου. Ναι. Η οποία είναι φοβερή, φιλοπαοξίδικα αισθήματα. Ναι. Και σηκώνεται μόνο του ο Χριστάκης, μόνο του, κανονικά ανδρικά. Ναι. Αποθεώνει χειροκροτώντας την ομάδα. Μπράβο, ρε, πάω καλά, σκίστος, πάω. Ναι, λέω, μας σκοτώσανε, τελειώσαμε. Ακούσε, ήθελα να στείλω τον επικίδιο κάποιον να τον απαγγείλει κανένα φίλο. Σαν τα σκυλιά γυρνάνε και μας κοιτάνε όλοι, δηλαδή πόσοι ήταν, 1500, εμείς ήμασταν 83. Ναι. Ούτε οι Σπαρτιάτες να τη βγάζανε εκεί πέρα. Έτσι. Και έρχεται όλο το σώμα το αστυνομικό, ναι. Γαυγίζουν δεξιά και αριστερά. Λέω, πεθάναμε, αυτό ήταν. Ναι. Και όμως, φίλε, επιζήσαμε. Έγινε η Μανώρα, τη θυμάμαι από απέναντι. Τεράστια Μανώρα. Ναι, γιατί τα δημοσιογραφικά του Γκούμας, αυτό το κήπεδο που έπεσε χωρίς να έχουν γίνει οι άδειες, ναι, 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 για να σηκωθεί ξανά. Ναι, αυτές οι βλαχομαγκές που κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ρίξτε το και εγώ είμαι εδώ και τέτοια. Ναι, τα δημοσιογραφικά ήταν απέναντι από τα επίσημα. Δεν ήμασταν μαζί, γιατί θα το είχαμε ξύλο όλοι μαζί ναι. Εκείνη την ώρα. Δεν θα γλιτώναμε. Αυτό είναι το μεταξύ, το ρίξτε το και χωρίς την άδεια, με θυμίζει. Συναντιέσαι τη Μισκή με ένα φίλο σου, μία φίλη σου. Ό,τι κάνεις φίλε, δεν το θες να το δεις καθόλου. Και, και φεύγοντας με φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το λες, τα λέμε. Τι λέτε, ρε, πείστε, τα πέστε τώρα. Γιατί δεν τα λέτε τώρα. Ε. Τα λέμε. Τι λέμε. Ναι. Μιλάμε. Σε ποια είναι πολύ ωραία περίπτωση. Δεν μιλάμε. Ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Είναι πολύ ωραία περίπτωση να μην θες να μιλήσεις με κάποιον, ούτε κι ο άλλος να θέλει. Να τον βλέπεις με την άκρη του ματιού σου, να σε βλέπει κι αυτός. Και οι δύο όμως έντεχνα να αποφεύγεται ο ένας τον άλλον. Ναι. Η μία την άλλη. Ωραία, ωραία. Ωραία, δεν είναι αυτό. Το η μία ή την άλλη το έχουν καλά, καλά δουλεμένο αυτές. Εντάξει, είναι γιατί το μίσος στο γυναικείο είναι πραγματικό, φίλε. Μας είναι και ψηλό αβαβά.
Εγώ, φίλε, πιστεύεις ότι έχω μαλώσει με ανθρώπους και μετά έχω ξεχάσει γιατί έχω μαλώσει και τους μιλάω κανονικότατα. Κανονικά, το ξεχνάω. Δεν θυμάμαι, κάτι είχαμε πει με αυτόν, αλλά τώρα ξέρεις, λόγια της στιγμής. Ναι. Όχι, ναι, δέχομαι ότι το μίσος των γυναικών είναι με απόλυτη ιδιοτέλεια. Αντίθετα με τον ανδρών. Ναι. Εμείς έχουμε ιδιοτέλεια. Μαλώσαμε, βεστήκαμε άβρωστα δυνατά και μετά από δύο μέρες μπαίνουμε όλα καλά. Ναι, δεν είναι δεδικάσταμε. Ναι. Αυτό είναι καλύτερο όταν εξωτερικεύουμε το μέσα μας. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτές σχεδιάζουν όλη την κατάσταση. Και βλέπουν τι μπορεί να γίνει μετά από δύο χρόνια. Ναι, θα κάνω αυτό, ναι, μετά θα έρθει εκείνο και μετά την εκτελέσω. Ναι. Και την περιμένω εκεί και να έτσι αλλιώς και θα πάει στο γάμο του τάδε. Και, ναι, και τώρα θα είσαι. Πάμε διάλειμμα. Γκολ Μπέτ είναι μαζί μας. Ωραία. Στοιχηματικός κόλοσος. Με τις καλύτερες αποδόσεις. Νόμιμα υπεύθυνα σίγουρα. Σίγουρα. Πάμε. Τι έγινε, φίλε μου. Πήρε την ανάσα σου. Εννοείται, φίλε μου, η ανάσα μου. Εντάξει, μίλησε με την Κολμπέτ, τι κάνουμε σήμερα, τι παίζουμε σήμερα, φίλε. Η Κολμπέτ είναι πανέτοιμη πάλι να υποδεχτεί όλους τους πελάτες της. Τι παίζουμε σήμερα, παίζουμε. Έχει ωραία, πάρα πολύ ωραία μάτς, φίλε μου. Έχει. Αλλά πριν πάμε στα μάτς της Κολμπέτ. Μου δώσανε και ένα διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό το τρίκαλο. Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, φίλε μου. Όχι. Τα ακούω, αλλά δεν μπαίνω από το ένα αυτή βγαίνει, από το άλλο βγαίνει. Παγερά, διάφορα μου είναι. Το ότι το cash out παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Να πούμε λίγο για τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Παρότι άσχημος, γιατί συνήθως τα πρότυπα που θέλει η FIFA είναι. Θα έλεγα μία λέξη, ξεχνάς μπροστά, το άσχημο κακάσχημος. Άσχημο κακάσχημος, ναι. Ναι, είναι αυτή η σύνθετη λέξη που τον καλύπτει. Ναι. Ένα χαφ το οποίο δήλωσε ότι είχε σαν πρότυπό του τον Μπόμπαν, τον παλιό Κροάτι ποδοσφαιριστή της Μίλαν. Ο οποίος, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι ο Μόντριτς είναι καλύτερος τον Μπόμπαν. Ναι, το ξεπέρασε δηλαδή το πρότυπο. Αλήθεια, ναι. Αυτό. Ήταν, συναγωνίστηκε μαζί με τον Σαλάχ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ντροπή του Κριστιάνου και του Μέση που δεν μετήχαν καθόλου στη διαδικασία, δεν πήγανε καν, δεν τους τίμησαν, δεν πήγαν από εκεί, δεν εμφανίστηκαν. Ναι, είναι ρε φίλε αυτό το. Αυτή η αίσθηση υπεροχής που έχουν απέναντι σε όλους. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Ναι, μπράβο λοιπόν στο Λούκα Μόντριτς που έσπασε αυτό το δίπολο μεταξύ Ρονάλντο, Ρονάλντο, Μέση, 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 Μέση. Εγώ ανάμεσα στους δύο είμαι φόλα Μέση, το γνωρίζουν. Έτσι, υπάρχει διαφορά. Εντάξει, εγώ παραδέχομαι και τον άλλον. Όμως από την άλλη, αναμφίβολα. Έτσι, ο Ρονάλντο είναι ο κλασικός δεύτερος. Για μένα, η δική μου προσωπική άποψη. Που αν μιλήσει όμως με τίτλους, θα σε πει ο άνθρωπος: εγώ φίλε μου πήρα 4 Champions League έτσι στα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. 4 στα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, φίλε. Ο Ζιντάν που έχει 3 Champions League με 2,5 χρόνια προπονητής. Άντε, αυτό ξεπέρασε τον. Και μετά σου λέει: βαριέμαι τώρα, δεν ασχολούμαι. Τι να κάνει τώρα αυτό. Όταν φτάνει στην κορύφωση κατευθείαν. Ναι, όχι, τι να κάνω εγώ τώρα. Να πάω να δουλέψω κι άλλο. Δεν βαριέσαι. Αν έβαζε κάτι φωτογραφίες από το σκάφος του, αν έβαζε κάτι φωτογραφίες από εδώ, κάτι από εκεί. Ωραία. Ο Μόντριτς λοιπόν, δηλαδή είναι η πιο κομμουνιστική απόφαση. Με Αζάρ η κορυφαία εντεκάδα, Αζάρ μέσα. Καλά, Αζάρ δεν θα είναι μέσα. Τέλος πάντων, είναι η βράβευση του εργάτη. Γιατί ο Μόντριτς δεν είναι τα νούμερα. Εντάξει, έχει σίγουρα τεράστιο αριθμό key passes. Θα σε βάλω σε ένα πρόγραμμα. Key passes, ξέρεις τι είναι. Σωστές μεταβιβάσεις στο παιχνίδι. Όχι, όχι. Αυτές που δημιουργούν υπεραριθμία. Οι έξυπνες πάσες, οι πάσες κλειδί. Ωραία. Όχι assist. Ναι, ναι, ναι. Η πάσα πριν την assist. Μάλιστα. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να μετράμε assist και goal. Ναι. Σημαντική παράμετρο, σημαντικό στατιστικό πλέον στο ποδόσφαιρο είναι και οι key passes. Αυτές στο μεσοδιάστημα. Αυτές που λες, πω από τι. Ωραία το κάνει. Η έξυπνη πάσα. Αυτό. Μπορεί ένας να κόβει την άμυνα μια κάθετη πάσα ανάμεσα από τα δύο τα center back, ο άλλος να την κόψει απλώς στο πέναλτι και ο άλλος να το κάνει goal στην άδεια εστία. Ναι. Ναι. Αυτό. Ενώ δεν θα μνημονευτεί ποτέ η πρώτη πάσα, η αρχική. Κοίτα. Θα μνημονευτεί μόνο η τελική. Είναι και από το κέντρο να σπάσει τη μία ζώνη πίεση του αντιπάλου. Να χρειάζεται αριστερές πάσεις για να γίνει γκολ. Ναι, 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 ναι. Αλλά μετριέται και η πάσα. Έτσι είναι αυτά. Τέλος πάντων. Μπορούμε να κινηθούμε σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε ένα δεματάκι όπως λέγαμε για κάποια. Ωραία. Εγώ έχω δει κάτι σημειάκια. Ναι. Είναι θα κινηθείς κύπελο Ελλάδος. Κύπελλο Ελλάδος κινήθηκα στα τρίκαλα γιατί μου είπαν, μου κεραϊδίσαν ότι είναι πολύ καλύτερα από τον Απόλλων Παραλιμνίου. Απόλλων Παραλιμνίου? Ναι, έτσι λέγεται. Με τι ποσοστό δηλαδή ήταν αυτό το διπλό? Το διπλό μου ήταν 2,50. 1,57 το διπλό, 2,50 το διπλό. Στην Ισπανία έχει ωραία ματσάκια σήμερα, να ξέρεις. Λίγα βέβαια, παίζει Ισπανιόλ με το Έιμπαρ. Ισπανιόλ, ναι, πιθανώς άσος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί είναι αυτά τα μάτια των 6 πόντων που λέμε. Ναι. Γιατί η Ισπανιόλ είναι, θα έλεγα, ο Ηρακλής της Ισπανίας. Ας τον Ηρακλή των τελευταίων ετών που είναι άλλη κατηγορία. Ναι. Έτσι, μια ομάδα που θέλει να σκαρφαλώνει και να είναι στην 7η, 10η, 8η θέση, κάπου εκεί. Έτσι, μακάρι, είπαμε, ο Ηρακλής να επανέλθει στην Α. Ο Μπέος που παίζει με τον Απόλλων Λάρισας, τι κάνουμε εδώ.
Ο φίλος. Βεβαίως, πες με τον Απόλλων Λάρισας. Πάμε και βλέπουμε αυτό. Αν είμαστε κοντά, πάμε και το βλέπουμε. Παίρνω και μια ένα hot dog και το απολαμβάνεις το μάτς. Πάμε να γυρίσουμε. Στοιχηματικά όχι. Ποτέ. Πάμε να γυρίσουμε. Γιατί προλαβαίνουμε. Τι ώρα είναι. 4.30 δεν προλαβαίνουμε. Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Αν ήταν 7.30 πηγαίναμε. Είναι ωραία και τα πούμε. Τι είναι, μια, η Λάρισα είναι μια ώρα από εδώ. Στο Βόλο παίζουμε. Στο Βόλο παίζουμε. Είναι δύο ώρες. Σιγά μην είναι δύο ώρες. Τι έπαμε τα πόδια. Εγνατία οδός φίλε. Φτιάχνονται τα έργα. Τι νομίζεις. Βέρντερ Χέρτα, ε. Εγώ τη Χέρτα την κυνηγάω στα χήνα. Ξέρεις, δεν παίζεις χ, εσύ το ξέρω. Όχι, εγώ παίζω χ εκείνο που σας είχα προαναφέρει την ομάδα. Αλλά δεν είναι. Ο Άρης είναι η ομάδα μου, τον έχω πάρει στα χ. Τον ξεκίνησα την περασμένη εβδομάδα. Έχω χάσει δύο φορές. Θα την παίξεις στο κύπελο ή μόνο στο πρωτάθλημα. Όχι, στο κύπελο. Πώς θα παίξεις στο κύπελο τη σιγουριά. Ναι. Τι είναι. Ωραία. Εγώ θα πάρω το χ στο Βέρντερ Χέρτα. Να ξέρεις. Αυτό φίλε είναι ο ορισμός του γκολ. Η Χέρτα τώρα σκοράει κατάπαυστα. Έκανε 4 γκολ το Σάββατο, να ξέρεις. Εύκολα. Γι' αυτό λέω το γκολ. Δεν είναι δώρο αυτά τα σημεία. Mm. Πώς το άφησες αυτό. Είναι δώρο, λέει ο άνθρωπος, φάτε αυτό. Φράιμπουργκ Σάλκι. Ναι. Δεν έχω εμπιστοσύνη τη Σάλκι. 0 βαθμούς έχει Σάλκι, να ξέρεις. 0. Δεν την έχω εμπιστοσύνη. Ναι, δεν έχει πάρει πόντο. Λες να πάρει τον πρώτο σήμερα, να πάει και αυτό χ. Κυνηγάω τώρα χ εγώ στη Γερμανία. Για να κάνεις αυτή την εξάδα που λες πάλι. Ναι. Αυτό το 4-5. Θα στο αλλάξω αυτό, Σταύρο, να ξέρεις. Όσο καιρό παραμείνω εδώ, θα στο αλλάξω. Ανόβελο Χόφενχάιν. Άκουσε με, να κάνουμε λίγο φωτιστήριο στοιχηματικό. Ο επαγγελματίας παίκτης, όταν ανοίγει το στόμα του Σταύρος και μιλάει για στοιχήματα, έτσι, μπορεί να πάει να κάνει ένα καφέ, να ξεκουράζεται. Εγώ αναφέρομαι σε πιο χαμηλές ναι, μάρκες. Ο επαγγελματίας, είπα ναι, Σταύρο, γι' αυτό ναι. Το τόνισα τη λέξη. Ναι. Μπελμοντό, επαγγελματίας. Εργάρε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο επαγγελματίας παίζει δύο παιχνίδια, αυστηρά δύο, αυστηρά, του 1,80, του 1,60 και κλείνει το φάκελο. Όταν θέλει να κάνει κάτι για διασκέδαση, έτσι, παίζει 4, 5, 6, 12. Να ξέρετε, στις ασιατικές χώρες και στην Αφρική παίζουν 50 ομάδες. Είναι εξαπλωμένοι εκεί και η Colbet και οι παίκτες εκεί παίζουν 50 μάτς. Μισό δολάριο. 30 cents. Τέτοια νούμερα. 50 κανονικά. Και κάνανε μανούρα στην εταιρεία γιατί δεν δέχεται παραπάνω. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, όχι Γκανέζος για να γράψει ένα στοίχημα, και να το περάσει μέσα στην εταιρεία, μπορεί να κάνει και 40 λεπτά με την ησυχία του. Ε? Και να βλέπει. Να ο Άγιαξ ένα 10. Να η Αιτχόβεν ένα 12 με μικρές ομάδες. Το ΠΑΟΚ ένα 13. Που έγινε τρίμπαλο στο μεταξύ. Εντάξει, Αιτχόβεν και Άγιαξ στο μεταξύ. Εγώ δεν λέω το μεταξύ του. Λέω το Άγιαξ Φορτούνα Σιτάρτ και το Αιτχόβεν Βίλεμ. Που εκεί μιλάμε για 3-4. Οι άνθρωποι ψάχνουν 30 μάτς. Ένα 12 άμα παίξουν θα νομίζουν ότι παίζουν 2-40. Τέτοια μας. Πενιντάδες παίζουν κανονικά. Πενιντάδες. Υπάρχει κάποιος που να πληρώθηκε ποτέ. Κοίταξε, εγώ λογικά δεν ξέρω κανέναν Γκανέζο. Ξεκινάω από εκεί. Κόφε Μπονσάρε. Όχι, κανέναν που να παίζει, φίλε. Θυμάσαι τον άλλο που είχαμε τον Ουντέζε που ήταν φύλαρχος. Ναι, Πεχτούρα ήταν ο Ουντέζε. Γρήγορο στόπερ. Ξέρετε τι μου έχει κάνει. Θυμάσαι που βλέθηκε μια φορά σε παιχνίδι με τον Άρη που χάσαμε 4-0. Που έπαιξε μια μπουνιά με τον Άρη. Με τενέ. Που φύγαμε τα τέσσερα και πήγαμε να πεθάνουμε. Μαγική εικόνα είναι. Μαγική εικόνα, ναι. Τέλος πάντων. Εγώ δεν μου έχει μείνει ότι ο Ουντέζε αποβλήθηκε κινδυνό και φάγαμε τέσσερα. Ναι. Δεν μου έχει μείνει ότι έχει μένος αυτός με τον Άρη. Αυτό είναι 2003-2004. Ναι, και πάμε μια προετοιμασία το 5-6. Ναι. Στο Αμπντενάου της Αυστρίας, έξω από το Σάλσμπουργκ, 50 χιλιόμετρα. Ναι. Σε ένα βουνό. Ναι. Και καθόμαστε σε ένα παγκάκι έξω από το ξενοδοχείο, εγώ και ο Ουντέζε. Ο Ουντέζε δεν μου έχει μιλήσει ποτέ ελληνικά. Ναι. Ποτέ. Εγώ νομίζω μιλάει μόνο αγγλικά. Ναι. Εντάξει. Ο Άρης τότε είναι που έχει πέσει μια από τις φορές. Δεν μπορούμε να θυμόμαστε. Είναι αρκετές. Ναι. Τρεις είναι. Και είναι τρεις, ναι. Και παίζει τώρα αυτό το παπατζηλίκι ότι πάμε στο ΚΑΣ να σωθούμε. Αυτά τα γνωστά που κάνουν. Εγώ νομίζω για ναι, αυτά τα κουραστικά, ναι. Τα ιδιαστικά. Α, τα θυμάμαι αυτά τα ΚΑΣ. Ναι. Ναι, ναι. Και τώρα βγάζω και ψεύσκες. Δικαιωθήκαμε μια μέρα. Δικαιωθήκαμε. Βγήκαν έξω. Μπράβο, έγινε αυτό. Στο στούντιο, ρε. Στο Μετρόπολη τότε. Έβαλε τον ύμνο. Ναι, αλλά ξέχασε τον. Με θυμίζει αυτό το Νέα Δημοκρατία Πασόκ. 7 και 4 το κέρδο τη Νέα Δημοκρατία και τελικά τι εκλογέ τη Μήτρο Πασόκ. Το θυμάσαι αυτό. Πώ δεν θυμάμαι. Που βγήκαν έξω. Δεν κερδίσαμε και ο λαό είδε ότι. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Χρήστος ξεχνάει να διαβάσει γιατί έφαγε τον παπά από τον Άρη και ούτε αυτό το διαβάσανε. Ω την τελευταία παράγραφο έγραφαν στο ΚΑΣ ηθική δικαίωση. Ηθική. Εντάξει. Αδιάφορη είναι η ηθική δικαίωση, κύριε, να ξέρετε. Ναι. Και τέλος πάντων, του Ντέζε, του έχει μείνει κατάλοιπο από εκείνο το παιχνίδι. Και εκεί που καθόμαστε, γυρνάει και μου λέει σε άπτεστα ελληνικά. Ναι. Φίλε, σε άπτεστα ελληνικά, όπως το λέω. Ναι. Γυρνάει και με κοιτάει και μου λέει, αυτοί ακόμα να πέσουν. Όχι, είχε βγάλει κακία.
Ναι, το θυμόταν από τότε. Του λέω πού θα πονερό, μιλάς ελληνικά. Ε, νο, μου γυρνάει στο κλικό πάλι. Μετά το. Ναι. Γιατί τι είναι κουτοπόλοι οι Αφρικανοί. Όταν μιλάς ελληνικά, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη, φοβούνται μην παρεξηγήσεις αυτό που πεις. Ναι, σε λέει κάτσε να πω δεν ξέρω τίποτα και τελειώσαμε. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό που λένε στο στρατό, ξέρεις κάτι, όχι όλοι. Όχι. Τίποτα απολύτως. Ναι. Καλά, φίλε, υδραυλικός δηλώνεις εδώ. Τη βρύση, είπαμε. Όχι, όχι, κατά λάθος, εγώ ποτέ δεν έκανα τίποτα. δεν άκουσα, δεν είδα. Το σίγαμα. Κουκουλοφόρη παντού. Ο Γουντέζε στα 26 του είχε πρόβλημα στο χόνθρο που έχει κάποιο στα 87 του. Εντάξει, μου άρεσε, ναι. Και ο γιος του φιλάρχου. Δηλαδή θα πάρει τηλέφωνο στο ληξιαρχείο ο Λάγος και θα πει να σου πω αδερφέ. Εντάξει, γεννήθηκα το 64. Βάλε, αλλά βάλε ένα 80. Βάλε 80 ήταν δηλωμένο. Α, το 80 ήταν. Ναι. Ωραία είναι αυτή. Μόνοι του πάνε και δηλώνονται. Γεια, γεια, βάλε. Να τα αφήσω, το λέω άστο. Ο Κοζελισσά σου έχω πει ατάκα μου έχει πει. Όχι, δεν σου μια φορά λέει στην Πόρτο ένα τσιμπέκτη λέει. Ναι, ναι. Μιλούσαμε για Αφρικανού. Ένα παιχνίδι παραμονέ με το Εργοτέλη στο Κύπελο. Όχι στο Κύπελο. Παραμονέ με το Εργοτέλη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και είμαστε στο ξενοδοχείο όλοι. Ο Κοζελισσά ο τεχνικό διευθυντή. Είμαι λέει με έναν συμπαίκτη στην Πόρτο, λέει, έχει κερδίσει λέει φέτος το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Ιγυρία, το Άντρας 19. Του λέω και, την επόμενη χρονιά, λέω ναι, σταμάτησε από το σου. Να σε πω κάτι, ο Ροζέ Μιλά στο Καμερούν που είχε σκοράρει και στα 39 του έλεγε ότι είναι. Δεν ήταν 58-59 τότε, όπως το θυμούνται. Αυτός όμως έλεγε ότι είναι 39. Τι ωραίος ήταν ο Ροζέ Μιλά. Ξέρεις ποιος έτρωγε πολλά χρόνια. Yeah. Ο Ταρίμπο Γουέστ. Α, ο Γουέστ και αυτός. Αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια. Ωραία. Ο Κανού, ο άνθρωπος, συγχωρέθηκε νομίζω ο Κανού. Ε. Ο Κανού όχι, με το πρόβλημα της καρδιάς που είχε. Είχε, δεν πέθανε. Ναι, δεν πέθανε. Όχι, όχι. Μακάρα. Ο άλλος πέθανε. Ένας του. Που έπεσε στην Ιουκάστρα και πήγε στην Τουρκία. Ο Τετέι, πώς λέγονταν. Γενικά, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις ηλικία Αφρικανού. Γιατί. Δεδομένα είναι όλοι ψέματα. Πιο καλά παίξει ζάβια, ναι. Ναι, εντάξει. Ο μόνος τρόπος να πετύχεις. Ότι είναι μικρό σε ηλικία. Κοντά, όχι ακριβώς, κοντά, κοντά. Ναι, είναι να το πετύχεις στην ανάπτυξη. Γιατί όταν είσαι στην ανάπτυξη, η ελαστικότητα των κοκάλων είναι σε ένα επίπεδο. Αν είσαι 21, ή 21 ή 51, ίδιες πιθανότητες έτσι. Άστα, άστα. Μια μέρα θα βγάλουμε Λουκά Καραδήμου, γιατί υπολογίζαμε μια φορά πόσο χρόνο Φουτσίνη. Φουτσίνη, σε είπα, σε πω εγώ συγκεκριμένη ή τέτοια. Συγκεκριμένη. Άκουσα, σε πω τι γίνεται. Είχαμε πρόεδρο το Γιάννη το Γούμενο. Υπήρχε και αυτή την ομάδα. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είχα φιλικές σχέσεις με τον Γιάννη τον Γούμενο. Ο οποίος για παρέα ήταν ο καλύτερος. Απολαυστικός. Απολαυστικός. Και τέλος πάντων, μιλάμε σε κάποια στιγμή, λέει: εγώ λέει, θα σε κλείσω, γιατί έρχονται από τη Σκωτία, μπαίνουν μέσα τώρα οι άνθρωποι, για να αποκτήσουν το Φουτσίνι. Ναι. Το Φουτσίνι. Ναι, τον φέρνει τέλος πάντων, ήταν διακοπές, ήταν καλοπερίοδος καλοκαιριού. Έρχεται το Φουτσίνι με ένα κόκκινο παντελόνι. Κόκκινο, ξέρεις, κόκκινο μαύρο, συνδυασμός εκρηκτικός. Ναι. Βεζούβιος. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Φουτσίνι για να πάει στη Χάρτς. Και μετά από 2 ώρες, ξέρεις ότι θέλω να μάθω εντελώς ενημερωτικά και όχι. Το τι έγινε με το Φουτσίνι. Τον παίρνω, είναι εύκολο να καταλάβεις από την αντίδραση του ανθρώπου όταν τον ακούω στεναχωρημένο. Του λέω τι έγινε, πουλήθηκε, λέω εντάξει. Λέει τι να πουληθεί, ρε Γιώργο. Οι άνθρωποι λέει βγάλαν 500.000 ευρώ μπροστά, τα είχαν μαζί. Γιατί εκεί την εποχή ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στην οικονομική ευμάρεια που έχει τώρα με το Θεό, το μοναδικό, τον Ανιδέβη, τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένεια. Ήταν εποχή που μετρούσε και το 1.000 ευρώ. Έτσι και τις 500.000 έπρεπε να κλείσει 10 τρύπες ο άνθρωπος. Λοιπόν, τον πήρανε και τον κάνανε μια. Είχε δηλώσει τότε 31. Και τον κάνανε εξετάσεις στα δόντια οι άνθρωποι. Εκεί φέρανε και γιατρό μαζί τους. Είπαμε Σκοτσέζοι. Προσέχουν τα λεφτά τους που θα τα δώσουν. Τα οποία τα είχαν μαζί τους, το ξαναλέω, το τονίζω. Και τον βγάλαν ότι είναι από τα δόντια 44 ετών. 44. Δηλαδή μια ανάσα θα περνούσε και το Σίλτον, ο οποίος είχε παίξει μέχρι τα 50. Τον Πίτερ Σίλτον. Ναι, θυμάμαι. Ναι, και τον λέει ο Γιάννης, καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Το λέει 50 είσαι. Γιατί το ανέβησε. Ναι, και αυτό όχι, λέει. Κάχει μια διαφορά. Δεν είμαι 31. Μην το δένεις και κόμπο. Και μετά πήρα κάτι παιδιά, ήταν τα εγγόνια του, κάτι τέτοιο έγινε και τον αφήσανε. Ο πρώτος παίκτης ιστορία του ποδοσφαίρου που τραυματίστηκε στον ύπνο του. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Έβγαλε τον νόμο του. Έπεσε μόνο στο ότι. Έβγαλε τον νόμο του. Εντάξει. Ποιος ξέρει τι γούστα έβγαζε εκείνη την ώρα, θα έγινε κανένα δέσιμο, θα πήγε να φύγει, ξέρω εγώ. Θα κινήθηκε λίγο παραπάνω. Αυτοί κανονικά πρέπει να βραβεύονται και στον ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ τιμά όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές του. Κάτι είναι πάρα πολύ σωστό. Με αυτά τα ωραία αποτρέτα που τους δίνει, τις φανέλες, τα δίνουν και τα τι. Και αυτούς τους μαύρους πρέπει να τους φωνάξουν. Ναι, φίλε. Βέβαια. Όχι και ο Μπακαγιώκο. Μπορεί να πέρασε μια χρονιά από τον ΠΑΟΚ. Έκανε 10 γκολ. Αδελφός. Πρόσφερε τα μέγιστα. Κυνηγήθηκε. Ήτανε, δεν πήρε αυτό που του άξιζε ο Μπακαγιώκο σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές. Όταν πω ο Μπακαγιώκο, φίλε, είναι μια μεταγραφή του κολλητού σου.
Ωραία. Με 150 χιλιάρικα. Ναι, από τη Λάρισα. Από τη Λάρισα. Μπινελίκη όλη την ώρα που το πήρε. Ανελέητο. Έχει πάρει στο μεταξύ πριν τον Αναστασάκο. Ναι. Μπινελίκη για τον Αναστασάκο. Την ηλία τον Αναστασάκο. 80 χιλιάρικα Αναστασάκο. Ο οποίος αν σταμάτησε πέρσι. Ναι. Ο Αναστασάκος έβαλε 8 γκολ. Ναι. Άρα τόσα ο Μπακαγιώκο. 10 έβαλε ο Μπακαγιώκο. Ναι. Μπορεί να πάρει και 2 στο κύπελλο. Πάρα πολλά είναι φίλε μου τα 10 γκολ. Τα 250 χιλιάρικα ήταν 18 γκολ. Αν μου ξαναφέρετε εσείς. Ωραία. Ξέρω εγώ... Δίδυμο με τόσα γκολ. Με τόσα γκολ, 230 χιλιάρικα. Ναι, με τόσα γκολ. Γιατί είπαμε, η Σέντερ Φο, φίλε, όταν τελειώνει η σεζόν, μία είναι η ερώτηση. Πόσα γκολ έβαλες. Ναι. Τελειώνουν όλα. Δεν υπάρχει. Είσαι απόλυτα επιτυχημένος όταν όντας Σέντερ Φο σκοράρεις σε μεγάλες ομάδες πάνω από 13 γκολ. Είσαι έδινε μια χαρά στο πρωτάθλημα. Ναι, στο σύνολο 25 να βάλεις. Ναι, έδινε τον Πρίγκοβιτς 2-10 να βάλει over 19,5. Φέτος όλη τη χρονιά, σε όλους τους θεσμούς. Σε όλους τους θεσμούς το είχαμε πληρωθεί. Ναι, φίλε που έχει βάλει, ναι. Ο Πέβγιοβιτς μέχρι τώρα έχει βάλει 7 σε 10 αγώνες. Ναι, και έχει 3 στο πρωτάθλημα. Και χτυπάει και τα πέναλτι, είναι πολύ λογικό αυτό τώρα. Τα βαζές, γιατί εγώ προβληματίστηκα. Over 19,5 στο πρωτάθλημα. Είναι μεγάλο το νούμερο, φίλε. Βέβαια μεγάλο. Και έχει και rotation, δεν είναι χρονιά που θα τα παίζει όλα. Δεν το βάζω, όχι. Δεν το βάζω ούτε εγώ. Εκεί κατέληξα. Εκεί κατέληξα, φίλε. Πού καταλήξαμε, σημεία θα δώσεις. Περιμένει ο λαός. Σήμερα θα δώσουμε σημεία τα οποία θα είναι. Χθες αποτύχαμε με ληστεία, κύριε, να ξέρετε. Μας έκλεψε η Κιέβ. Έτσι, δεν φάγαμε ληστεία τώρα χθες. Φάγαμε. Ή ο Πανετολικός επιτρέπεται ομάδα. Σου αυτό απαγορεύεται. Ο Χάβος είναι καλός. Ναι, απαγορεύεται, ρε φίλε, να προηγήσεις το 88 και να δέχεσαι γκολ μετά στο 99 στην έδρα σου. Απαγορεύεται για όλους τους λόγους. Βασικά αυτός ο αμυντικός στο στόπερ πηδάει με το χέρι. Χέρι κανονικά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί την ώρα σπάς τα όρια τα βλακόμετρα, δεν σε προλαβαίνουνε. Δηλαδή πόσα να κάνουν οι Κινέζοι. Φτιάχνουν και θέλει κλίμακα να μεγαλώνει συνέχεια. Δεν γίνεται, αδερφέ μου, να σηκώνεις με το χέρι και να διώξεις την μπάλα. Τι να μην το δει ο επόπτης. Να μην το δει ο διαιτητής. Κανένα να μην το δει. Τι είναι μυστικό. Δεν γίνεται αυτό. Μόνο αυτό ο επόπτη του Πανιόνιου μπορούσε να το κάνει αυτό. Αυτό ο επόπτη του Πανιόνιου μπορούσε να κάνει τι θέλει. Ο Σπυρόπουλο, να λέμε το όνομά του, να κυνηγείται. Ναι, να κυνηγηθεί ανελέητα. Δεν θα είναι στο απειρόβλητο. Εγώ θα δώσω, φίλε μου, σήμερα μία διάδα Ισπανία. Παίζει Ισπανιόλ με το Έιμπαρ, θα την παίξουμε άσο και παίζει η Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα το δώσουμε άσο και over. Άσο και over, είναι... φίλε, η Βαγεκάνο τα τρώει όπω είναι. Ναι, γι' αυτό λέω. Δηλαδή είναι 1,91 επί 2,60. Να μην βάλουμε και μια Γερμανία ένα γκολ που είπε. Και ένα γκολ τη Βέρντερ για να γίνει πακετάκι. Ε? Γκολ τη Βέρντερ. Αν πετάξουμε 50 ευρώ θα κάνουμε 200. Όχι φίλε, πολύ περισσότερα γίνονται. Ναι. Γίνονται 340. Αυτά ποσοστό είναι. 340 ευρώ, 50 ευρώ. Βέβαια, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Ας επενδύσουμε, ρε φίλε, πάνω σου. Είναι πολύ ωραία περίπτωση. Και βάλει 25, δεν είναι αναγκαίο να τα πετά. Όχι. Γράφεται, εγώ θέλω να τα γράφει. Γιατί στο τέλο είπαμε τα πάντα είναι μαθηματικά. Όχι. Πες αυτό το άτομο που έχω δίπλα μου. Ναι. Αυτή είναι η τριάδα. Γκολ μπετ. Μπαίνετε και πατάτε. Όποιοι θέλουν. Έτσι. Άσο απλό την Εσπανιόλ. Άσο και over τη Real Sociedad με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και γκολ τη Βέρντερ. Αυτή είναι η τριάδα. Light. Όχι για πολλά. Αύριο είναι τα πατήματα. Όχι, αύριο είναι τα πατήματα. Για όσα... Δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Είναι ωραία τριαδίτσα, φίλε. Εγώ τη δούλεψα. Τη δούλεψα πριν έρθει. Την έκανα όμορφη με πατάτες τηγανητές. Όπως πρέπει. Το είπα πατάτες τηγανητές. Κύρισε λίγο, εμείς αποχωρούμε στο επόμενο λεπτό. Ναι. Και οδηγούμαστε προς τσιν τσιν να απολαύσουμε ενδέσματα μεσημεριανά. Δημητράκη, ερχόμαστε. Πάμε, τα λέμε αύριο. Ναι, θα τα πούμε και μετά θα πάμε γήπεδο. Θα έρθεις. Πάμε, όχι, θα πάμε στο γήπεδο. Κάτσε, θα το δούμε. Ναι, θα έρθω, θα έρθω. Ναι. Αφού 7 είναι το μάτς. Ναι, αυτό λέω. Θα έρθω, βέβαια, ναι, 7, βέβαια. Ναι. Γεια σε όλους. Γεια.